καπιτανής. Ο Κοσόφσκι τελικά εκτελεί από μακριά, η μπάλα θα περάσει έξω. Δοκίμασε ο Πίντον, απομακρύνει, ο Σενή επαναφέρει, να ο Μπαγούρα σε καλή θέση για την ευκαιρία και τον κόλ του Απόλλωνα. Η μπάλα δεν απομακρύνθηκε, επανέφερε ο Σενή από κανονική θέση, φεύγει ο Μπαγούρα. Συνεχίζει, έχει κοντά του το Σαγκόη, θα του δώσει την μπάλα, μεγάλη ευκαιρία, η μπάλα έξω. Ο Σαγκόη φαίνεται να ετοιμάζεται, εκτελεί, περνάει η μπάλα, ο Χιώτης δύσκολα διώχνει σε κόρνερ. Κόντρα εδώ και το λάθος που φέρνει τον Μπακούρα να χάνει σπουδαία ευκαιρία. Ο Πίντο εκτελεί, περνάει η μπάλα, ο Σβαλόφσκι διώχνει σε κόρνερ. Σατσάς τώρα που τη στέλνει στην περιοχή, κινείται ο Χαραλαμπίδης, να η κεφαλιά, η μπάλα πάει έξω. Σφυρίζει ο κύριος καπιτανής, εκτελεί ο Χαραλαμπίδης, κεφαλιά από τον Μπρούσερ που κινήθηκε πρώτος εκεί, η μπάλα όμως θα φύγει πάνω από τα δοκάρια του Σβαλόφσκι. Θέλει μάλιστα να βγει μπροστά, καλή συνδυασμή, φέρνουν τον Σταύρου και τώρα τον Αβραάμ σε καλή θέση, βρήκε χώρο για το σούτο, ο Χιώτης λέει όχι. Το Σατσάπ θα αποσύρει ο κύριος Γιωβάνοβιτς, κεφαλιά από τον Μιροσάβλεβιτς, η μπάλα πάει έξω. Πάσα για τον Αγκόγκο στην περιοχή, καλό το σούτ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Χιώτη. Η μεν του Απόε για να φτάσουν στον κόκκι της ισοφάρισης, η του Απόλλωνα πετύχουν ένα δεύτερο γκολ. Ο Μπακούρα νομίζω έχει πρόβλημα εδώ, έκανε φάουλ, είναι χρεωμένος με κίτρινη και θα φύγει από το παιχνίδι. Φάση που ξαναβλέπουμε, έκανε μια κίνηση με το χέρι εκεί ο Μπακούρα. Τελεί ο Πολωνός, Σβαλόφσκι απομάκρυνε, Χαραλαμπίδης γκολ, 1-1, το Αποέλ ισοφαρίζει. Τι που ξαναβλέπουμε, τελείται το κόρνερ, διώχνει ο Σβαλόφσκι. Εκτελεί, κεφαλιά, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Χιώτη. Πάσα για τον Κοσόφσκι, προϋποθέσεις για το Αποέλ, Πρέσκα δεν μπορεί,